Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε μαζί ένα πολύ σύντομο βιντεάκι για το πώς έστησα τη δική μου τζούνη. Έχω πάρει το kit από το Hardybrand. Το δικό μου kit είναι στο χρώμα γκρι, γκρι vintage με γκρι νήμα. Την αγάπησα πάρα πολύ αυτή τη τσάντα γιατί είναι μια μεγάλη καθημερινή τσάντα. Λόγω των δερμάτινων στοιχείων είναι σταθερή, σηκώνει βάρος, χωράει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Βλέπετε ότι αν ανοίξουμε και τα πλαϊνά γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Έχει τις δικές του θήκες με τα δύο φερμουάρ για τα πράγματα που δεν θέλουμε να ψάχνουμε μέσα στην τσάντα μας. Όπως σας είπα, το δικό μου είναι γκρι vintage. Έχω βάλει εδώ και τις τσαχπινιές μου. Το Hardybrand έχει πολύ ωραία διακοσμητικά, οικονομικά. Για να στολίσουμε τη δική μας τσάντα, να της δώσουμε μια δική μας νότα. Έχω πλέξει ήδη το σώμα της τσάντας, γιατί οι βασικές οδηγίες είναι όσο αφορά τα ανοίγματα στον πάτο, τα οποία τα δείξαμε όσο πιο αναλυτικά μπορούσαμε με την Κατερίνα στο live που κάναμε από την Πάτρα. Ποια φίλη θέλει να δει τα ανοίγματα πάλι, ας μπει στη σελίδα του Hardybrand. Στα βίντεο υπάρχουν τα ανοίγματα αυτά στο live που είχαμε κάνει. Δεν έχει σημασία λοιπόν τι πλέξη θα κάνει κάθε μία από εμάς. Το ρόλο παίζουν τα ανοίγματα ώστε να ανοίξει σωστά ο πάτος και να δώσουμε στην τσάντα το απαραίτητο άνοιγμα για να χωράει το δερμάτινο κομμάτι επάνω. Μία μπομπίνα νήμα κατενέλα 500 γραμμαρίων χρειάζεται. Έχω αφήσει λίγο γιατί θέλω να κάνω τις τελευταίες σειρές επάνω με την ενίσχυση και τη σειρά που θέλω για να ενώσω πάνω στο δερμάτινο στοιχείο. Και αφού σας δείξαμε λοιπόν πώς γίνεται ο πάτος με τα ανοίγματα, είπα να σας κάνω ένα πολύ σύντομο βιντεάκι για το πώς θα μοντάρω και θα στήσω τη δική μου τσάντα. Ίσως κάποιες κυρίες να χρειαστούν έτσι λίγες οδηγίες. Θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνική που επενδύουμε με καμβά μόνο τις δύο πλευρές και τον πάτο για να γίνουν πιο σταθερές και αφήνουμε ελεύθερα τα πλαϊνά. Και μετά βάζουμε τη φόδρα. Πάμε λοιπόν σύντομα και περιεκτικά. Το πρώτο που κάνουμε είναι να μετρήσουμε πόσα εκατοστά είναι αυτή η πλευρά της τσάντας μας. Η πλευρά αυτή της τζούνι, το έτοιμο κομμάτι, είναι γύρω στο 38 εκατοστά, 37 με 38 εκατοστά. Λίγο λιγότερο λοιπόν, στα 35 εκατοστά, θα κόψω ένα πλέγμα που θα είναι σε αυτό το φάρδος και το μήκος του είναι όσο χρειάζεται για να αγκαλιάσει περιμετρικά την τσάντα σας. Δηλαδή τις δύο πλευρές και τον πάτο, μονοκόμμα το ένα κομμάτι. Αυτό το φάρδος λοιπόν και μήκος όσο είναι η περίμετρος της τσάντας σας, κόβετε ένα κομμάτι πλέγμα. Να το δικό μου κομμάτι. Το διπλώνουμε και το φοράμε μέσα στην τσάντα μας. Θα το στρώσετε όμορφα στις πλευρές και το πιάνω με αυτά τα αγαπημένα μου τα κλειψάκια. Τα κλειψάκια αυτά που είναι παντός καιρού. Αφού λοιπόν σταθεροποιήσουμε το πλέγμα, το τοποθετήσαμε ίσια και όμορφα, πάμε να κάνουμε την προτελευταία σειρά μας, η οποία είναι η σειρά με τα άριχτα, που θα σταθεροποιήσουμε το πλέγμα πάνω στην τσάντα. Άρα κάνω άριχτα στην πίσω θηλιά, και όταν φτάσω στο σημείο που ξεκινάει η μπροστινή πλευρά ή η πίσω, όπως θέλετε δείτε το, πιάνω και το πλέγμα μαζί στο πλεκτό μου και κάνω άριχτα. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να φτάσουμε εκεί που ξεκινήσαμε.
Έχω τελειώσει γύρω-γύρω τη σειρά μου με τα άριχτα. Έχω σταθεροποιήσει το πλέγμα πάνω στο πλεκτό, το έχω πιάσει και κάνω την τελευταία μου σειρά που είναι μία σειρά με άριχτα. Απλά πιάνοντας κανονικά τον πόντο μου τώρα, όχι στην πίσω θηλιά, γιατί θέλω να το κάνω πιο σταθερό και στα κάτω για να μου δώσει πάτημα ώστε και να το πιάσω πάνω στο δερμάτινο κομμάτι της Τζούνι και για να μπορέσω να πιάσω το ύφασμά μου όμορφα επάνω. Στο τέλος κλείνω με ένα βουφό, τραβάω το νήμα μου στην πίσω πλευρά και το στερεώνουμε με μία βελόνα. Το επόμενο βήμα πριν ενώσουμε το σώμα της τσάντας, το πλεκτό με το δερμάτινο κομμάτι, είναι να το επενδύσουμε με ύφασμα. Πάρτε το αγαπημένο σας ύφασμα, εγώ έχω πάρει ένα ύφασμα από το Χάντιμπραν που ταιριάζει απόλυτα στο χρώμα. Κόψτε ένα πάτο όσο ακριβώς είναι ο πάτος της τσάντας και ένα κομμάτι περιμετρικά όσο είναι γύρω γύρω η τσάντα μας όλη και το ύψος της. Το γαζώνουμε ή το ράβουμε στο χέρι γύρω από τον πάτο και έτσι έχουμε ένα έτοιμο καλαθάκι ας πούμε που μπαίνει μέσα στο πλεκτό κομμάτι. Αφού το ράψουμε με τη βελόνα μας, βάζουμε το δερμάτινο κομμάτι και ράβουμε και αυτό μέσα από το πλεκτό μας. Αυτή είναι λοιπόν η δική μου Τζούνι, έτσι την αίσθησα εγώ, γρήγορα και απλά. Ελπίζω να σας βοήθησα, για όσες κυρίες δεν ήξεραν πώς να τις στήσουν. Αν μόλις με ανακαλύψατε, πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και το καμπανάκι για να έχετε ειδοποιήσεις για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.